που πώς εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν τώρα στην Επιτροπή της Βουλής ότι δεν υπάρχει ένα αποδεικτικό στοιχείο. Άμα δεν υπάρχει, είναι εις βάρος μας. Πιστεύετε ότι κάποιοι τα εξαφάνισαν έτσι? Ασφαλώς, έφυγαν, τα έφαγαν τα ποντίκια. Σας ενοχλεί αυτό ως Έλληνα? Μας ενοχλεί, βεβαίως μας ενοχλεί. Γιατί δεν μας ενοχλεί? Να αποζημιώσουν οι άνθρωποι. Μας έχουν καταστρέψει τον πόλεμο. Εμείς τα ζήσαμε, η γενιά η δικιά μας τα έχει ζήσει στο Πιτσίκα και είδαμε τι. Σήμερα, ωστόσο, η πολιτική ελαφρά την καρδία τονίζουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, καθώς δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Όχι, συνήθως παραγράφονται. Όπως παραγράφονται και διάφορες υποθέσεις, αναβολή και στο τέλος παραγράφονται και τελειώνουν. Και τρώνε οι επιτήρια, τα τρώνε τα λεπτά και το ίδιο γίνεται και τώρα. Πώς σχολιάζετε την εξέλιξη? Αυτό το ξέρω, μπορεί, δεν χρειάζεται να το πω. Δεν χρειάζεται να το πω, το ξέρουμε όλοι οι Έλληνες τι συμβαίνει. Εγώ τι να πω για αυτή τη δουλειά. Τόσα λεφτά τους πληρώνουμε αυτοί που φυλάγουν. Τα πάντα. Και αγρόν αγοράζουν. Δεν κάνουν τίποτε. Σ' άλλο που να κάθονται να κοιμάνται και να βαριέσαι. Τι να σχολιάσω, είναι βλακεία μεγάλη. Δεν πιστεύω ότι έγινε σχεμένα να αποκρυφθούν, να αποκρύψουν τα λεφτά? Βεβαίως έγινε. Βεβαίως έγινε. Αλλά γιατί να γίνει όμως, επιτρέπεται? Και γιατί να έχουν 48 χρονών και να τον απολάει? Ένα σωρό σώματα ασφαλείας, να τον βάλει κάπου να δουλεύει. Και να πάει ένας άλλος νέος εκεί στη δουλειά. Τι να πω ρε παιδί μου, δεν είναι χαμός γίνεται. Χαμός, καταλαβαίνεις, πάνω από το χαμός. Δεν ξέρουμε, σηκωνόμαστε το πρωί και δεν ξέρουμε πού θα να πιαστούμε να πληρώνουμε. Και δεν υπάρχουν. Τέζα τώρα, τελείωσαν πια. Ότι θα πρέπει να τα βρουν μόνοι του, αφού άμα δεν ξέρουν αυτοί ποιος θα ξέρει ποιος που πήγαν οι πολεμικές απεζιώσεις και αν δικαιούμαστε ή όχι. Και καταρχάς, κατά δεύτερον, στο πρώτο μνημόνιο δεν υπογράψαν ότι η ασυλία για κάθε αποζημίωση πολεμική νύπη του μετασχήρας μας, ότι δεν δικαιούμαστε τίποτε μετά το πρώτο μνημόνιο. Ίσως εκεί έγινε και το γεγονός. Ότι έχουν χαθεί τα στοιχεία, ναι. Γιατί άμα υπογράφεις πρέπει να χάσει τα στοιχεία για να μην γίνει μετά σε τρέχουσα δικαστήρια ή οτιδήποτε. Μια πράξη προδοσίας αυτή. Βασικά, κοίτα, από την αρχή ήταν πράξη προδοσίας, γιατί εφόσον μας χρωστάνε λεφτά τα οποία είναι μεγαλύτερα από το ποσό του δανείου που έχουμε πάρει, είτε από το πρώτο είτε από το δεύτερο, είναι περισσότερα τα λεφτά. Και εμείς δεν διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν στην ουσία. Και κοιτάμε να δανειστούμε για να μπούμε σε μια 20ετία, 30ετία, γιατί εμένα τη γενιά μου πιάνει περισσότερο, έτσι. Από 25 μέχρι 35, που θα βγούμε στην αγορά, εμείς θα τα ξεπληρώσουμε. Εμάς με ρωτάνε όμως, κανείς, μας ρώτησε.